Από τα Χανιά στο Ηράκλειο και από το Ηράκλειο στην μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών του νοσοκομείου Παιδών Αγία Σοφία μεταφέρθηκε το νεογέννητο παιδί ενός ζευγαριού που εργάζεται στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες της Κουντούρας. Το βρέφος γεννήθηκε με ατρυσία ισοφάγου, ωστόσο μέχρι σήμερα, όπως έκανε γνωστό από το Βήμα της Βουλής, ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, δεν έχει χειρουργηθεί. Τέκνο οικογένειας μεταναστών νομίμων με άμκα 14 χρόνια στην Ελλάδα, δουλεύουν στα θερμοκήπια της Κουντούρας και χτες ανέβηκαν οι γονείς του πάνω και η ενημέρωση που είχαν είναι ότι θα χειρουργηθεί 20 Δεκεμβρίου. Αυτό είναι η αποτυχία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αυτό είναι η αποτυχία της πολιτικής σας. Ο Χανιώτης βουλευτής κατηγόρησε τον Άδωνη Γεωργιάδη για την γύμνια του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, ενώ κάλεσε την πολιτική ηγεσία να δώσει λύση για τον νεογνώ πριν από τη λήξη της συνεδρίασης. Ό,τι και να είναι, ό,τι και να είναι, την ευθύνη την έχει η πολιτική ηγεσία που επιτρέπει ένα νεογνώ με ατρυσία ισοφάγου που έχει γεννηθεί 7-11 του, σήμερα είναι 28 του μήνα, δεν έχει χειρουργηθεί και του λένε θα χειρουργηθεί 20 Δεκεμβρίου. Όσοι είναι γιατροί καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό. Μισή ώρα μετά την ομιλία του Παύλου Πολάκη, το χειρουργείο ορίστηκε για την επόμενη Τετάρτη, με τον ίδιο πάντως να τονίζει ότι η προϊούσα αποσάθρωση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, Βορύδη Γεωργιάδη, παραμένει. Όποιος επιτρέπει να συμβαίνει αυτό και δεν το λύσει μέχρι να τελειώσει η συνεδρίαση, έχει πλήρη την ευθύνη. Και αυτό δείχνει την κακομοιριά. Φαντάζεστε κάτι τέτοιο να είχε συμβεί επί των ημερών μας? Τι θα γινότανε? 24ωρη σύνδεση του Sky θα είχαμε απ' έξω. Την ίδια στιγμή αντιδράσεις προκαλεί ο υποβιβασμός του Κέντρου Υγείας Φακίων σε άγωνο κατηγορίας Β, όταν το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας χαρακτηρίζεται άγωνο κατηγορίας Α. Για απόφαση ντροπής μιλάει η Διεύθυνση του Κέντρου Υγείας που οργανώνει κινητοποίηση την ερχόμενη Τετάρτη. Διεκδικήσαμε το άγωνο Α διότι το δικαιούμαστε, όχι για να χρεώσουμε τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 600 ευρώ παραπάνω μηνιαίως και οι τρεις μαζί, αλλά μήπως κάποια στιγμή γίνουμε τέσσερις. Δεν πειράζει όμως, εξοικονομήθηκαν τα 600 ευρώ για να γίνει άγωνο το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας. Τουλάχιστον δεν πήγαν χαμένα. Ο Παύλος Πολάκης κατέθεσε έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται ότι το Κέντρο Υγείας Φακίων ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ στα άγωνα Α και το προσωπικό λάμβανε τα τότε προβλεπόμενα επιδόματα. Με αφορμή τον υποβιβασμό του Κέντρου Υγείας, ο βουλευτής Χανίων κάλεσε την Ντόρα Μπακογιάννη και την Σέβη Βολουδάκη να πάρουν θέση.